σταματήσει μετά και τώρα, κύριε Σάρτη.
υπέροχος. Λίαν επιδικός. Δεν έχω τερματίσει δύο φορές και αυτή τη φορά θέλουμε να πάμε στη Χαλκίδα. Είναι η τρίτη φορά και φαρμακερή. Πιστεύουμε πως θα τα καταφέρουμε. Όλο τον αγώνα, 24 ώρα. Είστε η πρώτη γυναίκα που συμμετέχετε. Ναι, ναι. Μία και μοναδική δηλαδή. Μία και μοναδική, οδηγός. Οδηγός, εσύ από ποιο μέρος είστε? Σαλαμίνα. Μάλιστα, έχετε λάβει μέρος και άλλες φορές? Ναι, 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 έχουμε πάρει σε αρκετά. Τερματίσατε κανονικά? Ακόμα έχουμε να πάμε Χαλκίδα. Όχι, τις προηγούμενες φορές. Ναι, βέβαια, έχουμε πάρει και κύπελα. Α, ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος, πρόεδρος 24 ώρες Ελλάδος του 22ου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΣΑ. Είναι ένας αγώνας σκληρός, για σκληρά νεύρα, για πολύ αντοχή στα αυτοκίνητα, 24 ώρες με 2 ώρες μόνο ξεκούραση και πιστεύουμε ότι ο νικητής θα είναι υπάξιος να πούμε που θα βγει πρώτος. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο στα Τρίκαλα για τη φιλοξενία του, την άψογη συμπεριφορά να μου των υπαλλήλων και του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσα χιλιόμετρα διανύουμε συνολικά? Γύρω στα 1000 χιλιόμετρα σε 24... Χαλκίδα, Λάρισα, Λαμία, Τρίκαλα, Τρίκαλα, Λαμία, Χαλκίδα. Μέσω λίμνης πλαστήρας. Μέσω λίμνη πλαστήρας, μπράλος κτλ. Είναι οι καθαρά ειδικές διαδρομές ή μόνο ασφαλτινές, τι δηλαδή? Είναι καθαρά ειδικές, χώμα δεν χρησιμοποιούμε, είναι ασφάλτινες. Είναι με μέσο όρο γύρω στα 50 χιλιόμετρα ακριβίας ταχύτητας, 49-50. Ο σκοπός βέβαια των διαγωνιζόμενων είναι να τερματίσουν κάθε... Το πιο βασικό απ' όλα είναι ο τερματισμός, γιατί 24 ώρες σε ένα τιμόνι είναι πάρα πολύ δύσκολο και με checkpoint και πολλές μετρήσεις. Το πιο παλιό μοντέλο που παίρνει μέρος στο διαγωνισμό... Είναι 1963, Σκαραβαίος. Έχουμε και πιο παλιά, αλλά διατηρούνται πάρα πολύ καλά τα αυτοκίνητα αυτά σε άριστη κατάσταση. Οπότε τώρα κάνουμε για την επόμενη, σκεφτόμαστε ήδη την επόμενη διοργάνωση. Βεβαίως. Η επόμενη οργάνωση είναι το Μοντε Κάρλο, το Φεβράριο. Εκκίνηση από την Ακρόπολη, με προορισμό Πάτρα, Ιταλία, Γαλλία και ούτω καθεξής. Το γνωστό Μοντε Κάρλο που διοργανώνει το ΣΥΣΑ με την αιγίδα της ΦΙΑΤ απέναντι από το Μοντε Κάρλο, από τη Γαλλία.